Η προσέγγιση της Microsoft στη νέα γενιά παιχνιδομηχανών είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής από τη Sony. Η αμερικανική εταιρεία έχει ως στόχο να κατακτήσει το κέντρο του σαλονιού μας υποστηρίζοντας αρκετές λειτουργίες πέραν του gaming. Σχεδιαστικά, το Xbox One ξεκινάει με μειονέκτημα, λόγω όγκου, καθώς είναι αρκετά μεγαλύτερο από το PlayStation 4. Στο μπροστινό τμήμα συναντάμε μόνο το slot in Blu-ray drive, ενώ στο πίσω υπάρχει μια πανδεσία θυρών. Εδώ, ο χρήστης θα βρει την είσοδο και την έξοδο HDMI, καθώς και οπτική έξοδο ήχου, την υποδοχή του τροφοδοτικού που παραμένει εξωτερικό αλλά είναι πλέον πιο μαζεμένο, δύο θύρες USB 3, μία IR out και την υποδοχή του Kinect. Μία τρίτη USB 3 θύρα βρίσκεται στα δεξιά της κονσόλας. Η υποδοχή HDMI In έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει ταυτόχρονη λειτουργία συστημάτων που προσφέρουν εικόνα, με κύριο στόχο τις ψηφιακές δορυφορικές πλατφόρμες που έχουν και άλλους τρόπους αλληλεπίδρασης με το σύστημα. Το Xbox One συνοδεύεται και από τη νέα έκδοση του Kinect με τη συσκευασία να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη συσκευή. Είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από το αντίστοιχο του Xbox 360 και δεν μπορεί να τοποθετηθεί παρά μόνο μπροστά από την τηλεόραση του παίχτη. Το περιφερειακό φέρει στο εσωτερικό του τμήμα συστοιχεία μικροφώνων και καμερών, λειτουργώντας πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτό του Xbox 360 και προσφέροντας σαφώς περισσότερες λειτουργίες και αρκετές βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων και οι λειτουργίες αναγνώρισης φωνητικών εντολών, οι οποίες λειτουργούν σχετικά καλά. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως το Xbox One δεν είναι συμβατό με το παλιό Kinect, ενώ ισχύει και το αντίστροφο. Αντίστοιχα, μη συμβατό είναι το χειριστήριο του Xbox 360, καθώς το Xbox One έρχεται με το νέο Xbox One Controller, το οποίο φέρει την ίδια διάταξη πλήκτρων, μοχλών και σταυρού κατευθύνσεων, με βασική αλλαγή αυτή της τοποθέτησης του Xbox Button στο επάνω μέρος σε ξεχωριστό τμήμα. Αλλαγές έχουμε και στους αναλογικούς μοχλούς, που είναι πλέον πιο σκληροί και σαφώς πιο βολικοί στο παιχνίδι, ενώ ξεχωρίζουν και για το αντιολισθητικό υλικό κατασκευής τους. Ο σταυρός κατευθύνσεων προσφέρεται πλέον χωρίς τον κλασικό δίσκο στη βάση του, δίνοντας έτσι δυνατότητα για πιο καθαρά πατήματα. Μια σημαντική αλλαγή είναι η ενσωμάτωση μηχανισμών ανάδρασης σε διάφορα σημεία που βοηθάει αρκετά στο να δώσει ένα παιχνίδι την κατάλληλη δόνηση με πολλούς τρόπους. Το πίσω τμήμα του χειριστηρίου συναντάμε την υποδοχή των δύο μπαταριών, οι οποίες μπορούν να αντικατασταθούν από τη χρήση ενός Play and Charge Kit που πωλείται ξεχωριστά. Το κάτω μέρος του χειριστηρίου υπάρχει υποδοχή για σύνδεση headset. Πηγαίνοντας τώρα στο λειτουργικό σύστημα και το μενού, αυτό θυμίζει έντονα τα Windows 8, με τα πάρα πολλά tiles να βρίσκονται παρατεταγμένα και χωρισμένα σε οθόνες. Το μενού που βλέπει ο χρήστης είναι χωρισμένο σε τρεις τομείς, στα Pins, Home και Store. Στο αριστερό μέρος συναντάμε τα Pins, όπου ο χρήστης μπορεί να ορίσει εφαρμογές και games που θέλει να φορτώσει πιο εύκολα και αυτό το πετυχαίνει καρφιτσώνοντας τις σε μόνιμες θέσεις. Στο κεντρικό τμήμα συναντάμε το Home, όπου το σύστημα εμφανίζει τις τελευταίες εφαρμογές και games που έχει φορτώσει ο χρήστης, ενώ στα δεξιά βρίσκονται χωρισμένα όλα τα αρχεία του Xbox Live Marketplace. Όσον αφορά στα παιχνίδια, η εγκατάστασή τους είναι υποχρεωτική στο σκληρό δίσκο, ωστόσο επιτρέπεται η έναρξη αναπαραγωγής ενός τίτλου μόλις φτάσει η διαδικασία εγκατάστασης στο 25%. Πέραν των games, το σύστημα υποστηρίζει και αναπαραγωγή multimedia αρχείων, είτε από το χρήστη είτε από τις διάφορες συνεργαζόμενες υπηρεσίες όπως το Netflix, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι από πλευράς δίσκων αναπαράγει μουσικά CD και ταινίες Blu-ray. Όσον αφορά τώρα στις ιδιαίτερες λειτουργίες που προσφέρει το Xbox One, η πρώτη και βασικότερη είναι το Snap, μια διαδικασία που επιτρέπει στην κονσόλα να τρέχει ταυτόχρονα δύο εφαρμογές χωρίζοντας την οθόνη τους στα δύο. Μια επίσης σημαντική λειτουργία είναι το Game DVR, όπου το σύστημα καταγράφει τα τελευταία λεπτά της δράσης ενός παιχνιδιού. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το Xbox One. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ακόμα επίσημα στην ελληνική αγορά, ωστόσο μπορείτε να παίξετε με κάποιο Xbox One σε ορισμένα καταστήματα Κοτσόβολος όπου το έχουμε εγκαταστήσει.